Το στρατόπεδο Κανδυλάπτη γέμισε από χαρούμενες φατσούλες και παιδικές φωνές, καθώς τα σχολεία της Αλεξανδρούπολης είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά άρματα μάχης του ελληνικού στρατού στο πλαίσιο του εορτασμού των ενόπλων δυνάμεων. Τα παιδιά, συνοδεία των εκπαιδευτικών του σχολείου, τους επισκέφθηκαν το υλικοδρόμιο του στρατοπέδου και έμειναν ενθουσιασμένα τόσο από τα άρματα μάχης, όσο και από τους στρατιώτες που ήταν εκεί για να τους ενημερώσουν για τα οπλικά συστήματα που έχει η χώρα μας. Σήμερα το σχολείο μας επισκέπτηκε το στρατόπεδο Κανδυλάπτη μετά από πρόσκληση του στρατηγού εν ώψη της γιορτής των ενόπλων δυνάμεων. Ήρθαμε να κάνουμε μια επίσκεψη στα οχήματα για να γνωρίσουν και τα παιδιά με τι αντικείμενο έχουν και τι δυσκολία που αντιμετωπίζει ο στρατός μας. Τα παιδιά ανέβηκαν στα διάφορα οχήματα, εντυπωσιάστηκαν από την δυναμική, από τη δυναμική τους. Χρόνια πολλά σε όλους τους στρατιωτικούς μας. Να εύχομαι να υπάρχει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, όχι πόλεμο. Η κάμερα της Δέλτα Τηλεόρασης κατέγραψε τις εντυπώσεις των παιδιών αλλά και την επιθυμία πολλών από αυτών, αγοριών και κοριτσιών, να ακολουθήσουν το επάγγελμα του στρατιωτικού. Είναι πολύ ωραία και πρώτη φορά έρχομαι εδώ πέρα και χαίρομαι πολύ γιατί είναι πολύ ξεχωριστά και δεν τα περίμενα έτσι. Πώς θα φανταζόσουν τον εαυτό σου με αυτή τη στολή, θα ήθελες να το ακολουθήσεις σαν επάγγελμα? Ναι, πάρα πολύ και όταν μεγαλώσω να γίνει στρατιωτικός κιόλας. Θα θέλεις δηλαδή να γίνεις υπερασπιστής της πατρίδας? Ναι. Ήταν εντυπωσιακά και ιδιαίτερα, δεν τα συναντάς κάτι. Θα σκεφτώσουν ποτέ να κάνεις αυτό το επάγγελμα, μιας και είσαι και κοριτσάκι? Ναι. Τι σου αρέσει πιο πολύ? Δεν έχω κάτι, αλλά μου αρέσουν στο στρατό, είναι ωραία. Και εμένα μου άρεσαν αυτά τα οχήματα, είναι πολύ ωραία γενικά εδώ, ήρθαμε μια ωραία εκδρομή για αυτή τη στρατιωτική γιορτή, δεν έχω ξαναέρθει και μου άρεσε και θα ξανάρθω σίγουρα. Θα ήθελα να μου πεις τι γιορτάζουμε σήμερα. Τα εισόδια της Θεοδόκολα και τη γιορτή των ενόπλων δυνάμεων. Και ένα μήνυμα που θα θέλεις να δώσεις στην Ελλάδα? Ότι να είναι ενωμένοι και να μην χρειάζεται να κάνουμε πόλεμο, να είμαστε ενωμένοι. Τα παιδιά έχουν ένα μαγικό τρόπο να τα κάνουν όλα να μοιάζουν εύκολα και οι επιθυμίες τους απλές και γεμάτες νόημα για το αύριο που θέλουν να έχουν.